Και ο κύριος Κουρλέτης είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Επιστροφή στην κανονικότητα αυτό, ε. Επειδή ακούσαμε πολύ κανονικότητα, κανονικότητα, κανονικότητα. Ήρθε στο στούντιο. Στο στούντιο, φαντάζομαι. Αυτό είναι, ναι. Εντάξει τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς, φαντάζομαι εδώ εσείς αν βάζατε, για να υποστώ τις ερωτήσεις σας. Εσείς αν βάζατε ατζέντα σήμερα, ποιο θέμα θα βάζατε μπροστά? Στην κουβέντα μας. Αυτά που είπε ο κύριος Θοδωρικάκος. Δηλαδή? Δεν μπορείς να λες τόσο μεγάλα ψέματα και να είσαι τόσο ατάραχος. Σε σχέση με την αυτοδιοίκηση μιλάω. Δηλαδή? Αυτά, και επειδή έτυχε και ήμουν πριν από λίγο στο στούντιο περιμένοντας, τα όσα υποθήκανε για τον αντικαταστάτη του προγράμματος Φιλόδημος. Το μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που ακούστηκε είναι... Ήσασταν και υπουργός ιστορικών. και ο δημιουργός του, καταρχήν, του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα που όσοι θυμούνται είχε να το δει η αυτοδιοίκηση από την εποχή του προγράμματος Θησέας, που είχε κάνει ο Προκόπης Παυλόπουλος τότε. Υπηκός του Καραμαλή. Ακριβώς. Ένα πρόγραμμα το οποίο, ποια ήταν η καινοτομία του, ότι χρηματοδοτούσε συγκεκριμένες μελέτες σε τομείς που έπεσχαν οι Δήμοι. Δηλαδή δεν ήταν γενικά και αόριστα πάρε χρήματα, αλλά υπήρχαν κάποιες προσκλήσεις δημόσιες με αντικειμενικοποιημένες προϋποθέσεις. Και γιατί έχει σημασία να είναι αντικειμενικές προϋποθέσεις? Έτσι ώστε ο κάθε δήμαρχος να μην είναι υποχρεωμένος να πάει να φιλήσει το χέρι του υπουργού, αλλά να υπάρχουν αντικειμενικές. Προσέξτε να δείτε τώρα, η Επιτροπή Αξιολόγησης υπήρχε και την κατήργησε. Και υπήρχε μέσα από τις υπηρεσίες του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με το παρακαταθηκών και δανείων. Και τώρα τι κάνει? Δημιουργεί, παίρνοντας ένα κομμάτι εξουσίας από τις δημόσιες δομές, από τις δημόσιες υπηρεσίες, βάζει ιδιώτες αξιολογητές και φτιάχνει μια νέα υπηρεσία κάτω από τον Υπουργό. Όχι λοιπόν κάτω από τις διευθύνσεις, τις αρμόδιες. Είναι ένας μηχανισμός χειραγώγησης των δημάρχων και των τοπικών κοινωνιών. Και το μεγαλύτερο ψέμα που είπε ήταν ότι δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Και επειδή έχουμε κάνει ερώτηση στη Βουλή και έχουμε πει φέρτε μας αυτή την καινούργια σύμβαση που υποτίθεται αντικαθιστά την δικιά μας, δεν έχει κατατεθεί. Έχουμε ζητήσει έγγραφα. Κύριε Σκουρλέτη, επειδή είναι πολύ πρόσφατη η συζήτηση, φαντάζομαι και οι περισσότεροι τηλεθεατές, όσοι τουλάχιστον μας παρακολουθούν με συνέπεια, θα το άκουσαν. Εδώ μιλάγαμε για ένα ποσό της τάξης των 250 εκατομμυρίων συνολικά. 2 δισεκατομμύρια. Και τώρα μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια ήταν αυτό το οποίο είχαμε ανοίξει εμείς ως πίστοση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ίδιο κάνει άρα αυτή τη στιγμή. Άρα είναι το ίδιο ποσό από την ίδια διαδικασία. Το ίδιο κάνει, ακριβώς. Το ίδιο κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Θοδωρικάκος. Αλλάζει τις διαδικασίες, το παίρνει από τις υπηρεσίες και το βάζει σε μια νέα υπηρεσία υπό αυτόν, κατά τη γνώμη μου, για να μπορέσει να ελέγξει με κομματικά κριτήρια, εν πάση περιπτώσει με μια λογική μαυρογιαλού από τα παλαιά αυτή την υπόθεση. Και προσέξτε το άλλο που κάνει. Εξαγγέλει έργα τα οποία ήδη έχουν δημοπρατηθεί ή είναι σημασιοποιημένα. Και μάλιστα σε όλα αυτά, λέω, υπήρξαν ερωτήσεις στη Βουλή και δεν πήραμε απαντήσεις. Θα παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, και τον Άρη και εμένα να επιμένουμε αρκετά στο κομμάτι του αν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και μάλιστα χρησιμοποιήσαμε, αν θέλετε, και το τελευταίο νομοσχέδιο, αυτό που αφορά τις συγκεντρώσεις της πορείας, που λέμε ότι φτιάχνει από μόνο του μια ατζέντα και δημιουργεί και μια ιδεολογική και όχι μόνο αντιπαράθεση. Και υπάρχει το κλίμα στην οικονομία, έτσι. Αν καταλάβαμε καλά, παρότι εσείς είχατε τα δικά σας της αναδιοργάνωση και τα λοιπά, στα οποία θα έρθουμε σε λίγο. Εκτιμάτε ότι είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, ανεξαρτήτως ότι δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία των εκλογών και πότε θα. Εσείς πιστεύετε ότι είμαστε σε προεκλογικό χρόνο? Γιατί εμείς χτες το βράδυ, ας πούμε, είχαμε ένα force alarm για ένα σχηματισμό. Παρένθεση. Ναι. Ναι, πάνω και να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Γιώργος Χουδαλάκης. Και ένα σχηματισμό να γίνει. Πιστεύετε ότι αν τον κάνει μέσα στη εβδομάδα, στις επόμενες ημέρες, αυτό δεν τελειώνει το σενάριο των εκλογών ή παραμένει στο τραπέζι? Θυμάμαι ότι κάτι ανάλογο είχαμε ζήσει με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε κάνει ένα σχηματισμό και πήγε στο τέλος του χρόνου. Και έκανε εγκατέλειψη ουσιαστικά τότε, το τέλος του 2014. Είχε κάνει ένα σχηματισμό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μετά τις ευρωεκλογές. Άρα θέλω να σας πω. Είστε σε ετοιμότητα γενικώς, είμαστε στραμπάι ή εκτιμούμε ότι θέλω πάμε για εκλογές? Θέλω να σας πω το εξής. Πρώτο σχόλιο για τον ανασχηματισμό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ο ένας στέλεχος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να μιλάει για ένα σχηματισμό και ο άλλος να το αναιρεί. Εδώ κάποιο conflict υπάρχει στο εσωτερικό. Είναι για ρεπετρίτης πέτσας. Ακριβώς. Το είδαμε και δύο φορές. Ναι, το είδαμε. Άρα εδώ ας το λύσουν. Δεύτερον,
Ξέρετε κάτι, μικρή σημασία έχει για τα προβλήματα, για τα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία, το αν θα πάμε σήμερα για εκλογές. Ίσως να είναι ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο αφορά τον κύριο Μητσοτάκη για να δικαιολογήσει αυτή την επιλογή. Το λέω να δικαιολογήσει με την έννοια ότι έχει μια σχετικά πρόσφατη λαϊκή εντολή, έχει μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα το να κάνει εκλογές πρέπει να εξηγήσει γιατί θες να κάνει. Γιατί η εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ, του Πάνου Σκουρλέτη, ποια είναι, γιατί λοιπόν. Μα εγώ δεν σας είπα ότι θα κάνει εκλογές. Γιατί υπάρχει στο τραπέζι μετά το σενάριο των εκλογών? Θεωρείτε ότι θα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα στην εκλογή? Εσείς δεν το είπατε. Μας το είπε όμως ο Αλέξης, είπε στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Και ο κύριος Βούτσης. Το έβαλε σαν ένα ενδεχόμενο για το οποίο εμείς οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να είμαστε έτοιμοι. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, αυτή η ετοιμότητα προκύπτει από την ανάγκη το να καταθέσει κάθε πολιτική δύναμη συγκεκριμένες προτάσεις για αυτά που ζούμε. Και αυτά που ζούμε είναι δύσκολες καταστάσεις. Τραγικές καταστάσεις. Λοιπόν. Όποιος δηλαδή κάνει ένα σουλάτσο, να το πω έτσι, στην αγορά και στους χώρους εργασίας, θα διαπιστώσει ότι ξαναγυρνάμε στις εποχές του πρώτου μνημονίου. Από το 2004 στο 2020 όμως έχουν περάσει δύο κρίσεις. Αυτή που περνάμε τώρα, κατά την εκτίμησή σας, είναι αντιμετωπίσιμη ή πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι θα ξαναχάσουμε τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των εισοδημάτων μας και θα βρούμε νέο τρόπο να πορευτούμε. Με μεγαλύτερη λιτότητα, δεν ξέρω. Το εύρος της κρίσης εξαρτάται από το πόσο η υγειονομική κρίση θα περιοριστεί στο επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Αφενός, αλλά εξαρτάται και από έναν άλλο παράγοντα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης? Και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφωνία με αυτά που κάνει η κυβέρνηση ή κυρίως δεν κάνει η κυβέρνηση. Διότι η λογική ότι αφήνω τα πράγματα να πάνε από μόνα τους, να αυτορυθμιστεί η αγορά, έχει πολύ μεγάλο κόστος, κοινωνικό κόστος, οικονομικό κόστος. Και αυτή τη στιγμή κάνει τα λιγότερα δυνατά. Μείωνε 20% η μισθή. Είναι μείον 20% η μισή στον ειδικό τομέα. Αλλά πέρα από τα μέτρα που εξαγγέλλονται και τα οποία είπανε, μιλήσανε για την προκαταβολή. Προσέξτε, η μείωση της προκαταβολής είναι για το 20. Το 21, όταν δεν θα έχεις δώσει προκαταβολή και επανέλθει το προηγούμενο μέτρο, θα υπάρξει μια αφόρητη πίεση. Το είπαμε, το αναλύσαμε διεξοδικά προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Βέβαια, τότε μπορεί να πει κάποιος ότι ανάλογως θα επιστρέψουμε μια νέα ρύθμιση στο 21 και επιστρέψουμε προκαταβολή. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων μένει εκτός. Κάντε ένα απλό ρεπορτάζ, βγείτε στον δρόμο και τυχαίο δείγμα. Διαλέξτε εσείς ποια πόλη θέλετε στην Ελλάδα, ποια αγορά. Μένει εκτός. Οι τράπεζες οι οποίες έχουν δανειστεί με αρνητικά επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατευθύνουν σε πολύ συγκεκριμένα πορτοφόλια και επιχειρήσεις τα όποια δανειά τους και τα παρακρατούν. Ποιες οι τράπεζες που εξακολουθούν, μισό λεπτό, να μας χρεώνουν με 17,5% τις πιστωτικές κάρτες. Και πας να πάρεις μια ενημέρωση από το ATM ή να κάνεις μια μεταφορά από μια τράπεζα σε άλλη και σου παίρνουν 3 ευρώ, 4 ευρώ. Βάζετε ένα θέμα τώρα το τραπεζικό. Αυτό είναι σκροκέρδια. Παίρνω τώρα πάσα από αυτό που λέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρότεινε μια κρατικοποίηση τραπεζών. Σας πριν το 2015 ήταν στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από την κρίση. Μπορεί αυτό το τραπεζικό σύστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά που λέγαμε πριν να ασκήσει τον ρόλο του? Από ό,τι φαίνεται όχι. Διότι έχουν άλλες προτεραιότητες. Εγώ λέω το εξής. Στο υπάρχον τραπεζικό σύστημα θα έπρεπε να υπάρχει και ένας ισχυρός δημόσιος πυλώνας. Άρα μια κρατική τράπεζα. Άρα μια κρατική τράπεζα η οποία θα μπορούσε να διαμορφώνει το τέμπο. Αυτό που λέτε στην είναι αγορά. Έχει και ένα χαρακτήρα αυτοκριτικής τώρα. Αυτοκριτικής καθόλου. Είναι ένα συμπέρασμα. Θυμίζω ότι ας πούμε η ιδιωτικοποίηση, η πλήρης ιδιωτικοποίηση και μάλιστα θα έλεγα και αφελληνισμός ταυτόχρονα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έγινε και επί ημερών κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν ανατράπηκε αυτό. Γι' αυτό ρώτησα αν υπάρχει αυτό. Μα τα μνημόνια ουσιαστικά τι κάνανε? Μία αναδιάρθρωση στο τραπεζικό σύστημα, μία αναδιάρθρωση μεταρρύθμισης στις εργασιακές σχέσεις, στο λιανεμπόριο, στα logistic, στις μεγάλες αλυσίδες των ξενοδοχείων. Αυτό ήταν τα μνημόνια. Άρα στο πλαίσιο σας, όπως το λέει ο Άρης, είναι ένα σχέδιο εσωτερικής υποτίμησης. Ένας πυλώνας τραπεζικός. Και πού οδηγηθήκαμε, πέτυχε αυτή η συνταγή? Αυτό είναι το ερώτημα. Πέτυχε αυτή η συνταγή? Δεν πέτυχε, δεν λειτουργεί. Λέω λοιπόν το εξής. Εάν από εδώ και πέρα βρεθούμε ξανά σε εκείνο το σημείο ώστε να χρηματοδοτηθεί με δημόσιο χρήμα η οποιαδήποτε τράπεζα, αυτό αυτομάτως πρέπει να σημαίνει και μεταβολή στη μετοχική της σύνθεση. Εφόσον βάζει λεφτά το δημόσιο, πρέπει να παίρνει και αντίστοιχες μετοχές. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και για άλλες επιχειρήσεις.
στρατηγικής σημασίας. Ενδεχομένως, ναι, θα μπορούσε να γίνει. Και σε κάθε περίπτωση, μια και λέμε τώρα τα θέματα της οικονομίας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ιδιωτικοποίηση των δικτύων, των φυσικών μονοπωλίων. Είτε αφορά το νερό, είτε αφορά την ενέργεια. Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, αυτά δηλαδή τα οποία είναι από το χαρακτήρα τους κερδοφόρα, αποτελούν στρατηγικές υποδομές και είναι το μόνο που φαίνεται που πάει να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Το μόνο που πάει να κάνει. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς ως, να πω κόμμα, η φιλοδοξία είναι να είστε παράταξη. Άλλη έννοια του κόμματος και άλλη της παράταξης. Το ρωτώ γιατί... Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι στο τραπέζι. Επειδή το αντιλαμβανόμαστε, γι' αυτό και το ρωτάμε. Ένα κόμμα μπορεί να λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου παραταξιακού χώρου. Αλλά μπορεί και δύο κόμματα. Τώρα αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, να το προχωρήσω εγώ τώρα. Τι ακριβώς είναι, είναι κόμμα το οποίο εκφράζει το σύνολο του δημοκρατικού λεγόμενου χώρου, του προοδευτικού. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με βάση αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει από κοινού με όλους όσους σιγά σιγά ακολουθούν και ακολουθήσαν το εγχείρημά μας, είναι ότι αποτελεί ένα κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Αυτό λέει η διακήρυξή μας. Αυτό είναι από τα συνεδριακά μας ντοκουμέντα, που εκ των πραγμάτων πια αναδείχθηκε σαν την καρδιά, τον βασικό κορμό του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Επιτρέψτε αυτό όμως δεν υποκαθιστά την ανάγκη συμμαχιών. Δηλαδή θέλω να πω και να πω και για την κυρία Γεννηματά και το Κινάλ, ότι εν πάση περιπτώσει ας αφήσει πλέον αυτή την μικρόκαρδη πολιτική και ας αποφασίσει. Θα είναι οριστικά δορυφόρος της Νέας Δημοκρατίας ή θα ξαναπιάσει το νήμα των προβληματισμών του προοδευτικού χώρου και της αριστερής της Δημοκρατίας. Αν άλλαζε γραμμή το Κινάλ, θα καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι. Η πρόσκληση νομίζω ότι έχει διατυπωθεί με πάρα πολλούς τρόπους και από τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα και από πάρα πολλά στελέχη. Αντίθετα όμως βλέπετε ότι και η ίδια η πρόεδρος του Κινάλ, όμοιρος πλέον των προσώπων που παίζουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, φαίνεται ότι είναι αναγκασμένη να κοιτάει προς την Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σκουρλέτη, δεν είναι όμως μόνο, να το πω έτσι, κριτική από αριστερά, από το κίνημα αλλαγής στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε και διαβάζουμε σήμερα, για παράδειγμα, από το σύλλογο στα νέα, συνέντευξη του κ. Κωνσταντόπουλου, του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, παραχαράσει την ιστορία ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να παρακολουθήσουμε με τη βοήθεια του Νικήτα Κορονάκη. Καλώς τον Νικήτα, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα. Τι έχει πει ο Νίκος Κωνσταντόπουλος στα νέα, έτσι ώστε να ακούσουμε και την απάντηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά, ο πρώην πρόεδρος του συνασπισμού απασφαλίζει κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή ήταν το νέο αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα που τον ακούσαμε από την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης για ένα νέο βρώμικο 89. Αυτό ήταν το οποίο εξόργησε από ό,τι φαίνεται τον πρώην πρόεδρο του συνασπισμού, ο οποίος, αφού υπερασπίζει τη στάση του συνασπισμού εκείνη την περίοδο, αναφέρεται συγκεκριμένα στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας, θα δούμε και την πρώτη μας κάρτα, ότι είναι ντροπή, όπως λέει, για τον αγώνα, για την κάθαρση κατά της διαπλοκής, η σημερινή ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να τον εντάσσει σε ένα βρώμικο 89. Οι πολιτικές, λέει, καρικατούρες δεν διαπλάθουν κανένα δημιουργικό μέλλον για την κοινωνία, λέει ο πρώην πρόεδρος του συνασπισμού. Ενώ συνεχίζει, θα δούμε τη δεύτερη κάρτα, να αναφέρει ότι οι νεόπλουτοι της εξουσίας των μεγάλων ποσοστών αποστρέφονται τον φτωχό πρώτερο εκλογικό εαυτό τους των μικρών ποσοστών. Το παρελθόν, όπως λέει, το απαξιώνουν όσοι θέλουν να δικαιολογήσουν αταξίες, όπως λέει, του παρόντος ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Νίκος Κωνσταντόπουλος που αναφέρεται στο 89, να θυμίσουμε ότι ήταν κατήγορος στο ειδικό δικαστήριο του Ανδρέα Παπανδρέου, βεβαίως όταν συναγόρευσε. Ευχαριστούμε πολύ τον Νικήτα Κορονάκη. Και τώρα εδώ φαίνεται να παίρνει μια σύγκρουση, η σύγκρουση να μην έχει μόνο τα τωρινά χαρακτηριστικά, αλλά να καταρχήν μιλάμε για μια υπόθεση 30 χρόνια πριν. Η οποία όμως έρχεται όμως στο τραπέζι, ήρθε. Καλά, ο καθένας μπορεί να τρέχει 30 χρόνια πριν και να ανασύρει ό,τι θέλει. Και μάλιστα για να είναι και μια ευκαιρία για να βγαίνει στην επιφάνεια. Θα προτιμούσα πάντως τα πολιτικά πρόσωπα, ακόμη και ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος, ο οποίος έχει αποτραβηχτεί αρκετά χρόνια, να μιλάει περισσότερο για τα θέματα της συγκυρίας και όχι μόνο για το παρελθόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για αυτά τα ζητήματα συλλογικά ο συνασπισμός έχει τοποθετηθεί. Κοιτάξτε, συλλογικά, τώρα, μέσα από τα συνεδριά του. Εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ εκ μέρους του κ. Κωνσταντόπουλου, όμως επειδή είμαστε παλαιοί και ο Άρης ούτε και εγώ έτσι, θέλω να θυμίσω ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος, πέρα από το ρόλο του στο ειδικό δικαστήριο, υπήρξε και υπουργός δικαιοσύνης εκείνο το φεγγάρι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι. Στην κυβέρνηση ήταν και ο Φώτης ο Κουβέλης και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Νομιμοποιούνται. Και επειδή μιλάμε για ιστορικά. Μα εγώ δεν είπα. Για ιστορικά στελέχη νομιμοποιούνται νομίζω να βγουν και να πούνε. Παιδιά, πιο βρώμικο 89. Εμείς συμμετείχαμε σε μια διαδικασία κάθαρσης. Εγώ το είπε και ο Νίκος Φίλης. Εγώ αριστερά μια δύναμη κάθαρσης. Κάτι που αμφισβητούν πολύ οι τωρινοί συντροφοί σας προερχόμενοι από το Πασόκ. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Όχι. Διότι το προερχόμενος από το Πασόκ θα σας έλεγε κανείς προερχόμενος από ποια φάση του. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σωστό. Διότι υπάρχουν σημειτικοί, παπανδρεϊκοί, ανδροπαπανδρεϊκοί, πριν ξέρετε, μετά. Ξέρετε έτσι. Με ποιους θα θέλατε να κάνετε συμμαχία, συνεργασία κλπ. Από αυτές τις ομάδες όπως θα σας πω το εξής. Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010 και μετά, και ιδιαίτερα από το 2012 και μετά, ήταν μια πορεία συνεχούς διεύρυνσης και συνάντησης με ανθρώπους από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, οι περισσότεροι εκ των πραγμάτων από το χώρο του παλαιού ΠΑΣΟΚ, και η συνάντηση αυτή έγινε στη βάση κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών πρωτοβουλειών. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί αναδείχθηκε στην κυβέρνηση το 2015, γιατί γκρέμισε τον παλαιόδη κομματισμό. Χτυπήθηκε με την διαπλοκή. Έβαλε μπρος ένα σχέδιο το οποίο πολιτικά δεν επιβεβαιώθηκε, διότι υπήρξε ο συμβιβασμός του 2015. Βεβαίως, όλο αυτό σε συνθήκες μιας βαθιάς πρωτόγνωρης δημοσιονομικής κρίσης. Άρα αυτή η συνάντηση δεν έγινε στη βάση της καταγωγής ή των παλαιότερων αφετηρίων. Έγινε στη βάση ενός σχεδίου στο έδαφος της αριστεράς. Απλώς ήρθαν τώρα στην επιφάνεια. Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο και αυτό είναι το οποίο μας ενώνει και στο από εδώ και μπρος. Αν μου επιτρέπετε, επειδή σκέφτομαι όλο αυτό και ταυτόχρονα θα μου πείτε η δημοσιογραφική διαστροφή φταίει. Σκέφτομαι ότι εμείς συζητάμε ακόμα και με παραπομπές το 89, κύριε Σκουρλίτη. Ναι. Την ίδια ώρα που, όπως είπατε πριν από λίγο, τα οικονομικά μας είναι στην κατάσταση που είναι λόγω προηγούμενης κατάστασης μνημονίου και κορονοϊού σήμερα, την ίδια ώρα που υπάρχει και πολύ μεγάλη ένταση με τους γείτονες, με την Τουρκία, βρισκόμαστε σε μια φάση κλιμάκωσης που θυμίζει περίπου μετά τα ίμια, το 96. Ίσως να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Και περιμένει κανείς από την πατριωτική ελληνική αριστερά να έχει μια γενναία στάση σε όποια φόρα συμμετέχει, έτσι ώστε να υπάρχει ένας καταδικαστικός λόγος για την επιθετικότητα της Τουρκίας. Πρέπει να σας πω ότι ζητήσαμε από τον Σαράντο Μιχαλόπουλο, τον ανταποκριτή του Μέγκα στις Βρυξέλλες, να ρωτήσει τον κύριο Βέμπερ και για το θέμα της Αγίας Σοφιάς, αλλά και γιατί δεν επετεύχθη ένα ομόφωνο ψήφισμα εναντίον του Ερντογάν από το Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρετε που τάχωσε στην αριστερά. Όχι μόνο. Και στους σοσιαλιστές. Ναι, 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 ναι. Άρα εδώ πέρα πρόκειται προφανώς για ένα θέμα που απασχολεί το Ευρωκοινοβούλιο και υποκρύπτει άλλα πράγματα και όχι αυτά τα οποία θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε τώρα του Σαράντη και θα απαντήσουμε. Σαράντη, να ακούσουμε πρώτα τη δήλωσή σου και θα έρθουμε σε εσένα αμέσως μετά. Turkey is an extremely important partner for us as Europeans, no doubt about this. On the other hand, Turkey's behavior, especially in the last month and years, is getting more problematic, more and more problematic for us as Europeans. We see, for example, the illegal drillings inside of the Mediterranean Sea, in the Cypriot waters, in the Greek waters. We see the engagement towards Libya, which is destabilizing the region, which is not helping us to stop the civil war there. And we have additionally the attacks against the Greek border with refugees, obviously organized by the Turkish authorities. Otherwise, what can we do as European Union? For example, Turkey should not see the current regulation on the customs union as for granted, as an automatic process. We always can use our economic power for defending our interests. For us as European People's Party, as Christian Democrats, it's extremely important that the whole European Union should be united on this. And that's why I was really surprised that the left in the European Parliament was not ready to support a resolution for next week. And especially the left, also GUE with members like Syriza, were against such a resolution. And that was not good for the strength of the European Union. Μάλιστα. Σαράντη, με απλά λόγια, τι παίχτηκε?
Αυτό που γίνεται, καλημέρα καταρχάς, αυτό που γίνεται είναι πριν από κάθε ολομέλεια υπάρχει διάσκεψη των προέδρων. Δηλαδή πηγαίνει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, των Ευρωσοσιαλιστών, της Ευρωπαϊκής Δεξιάς. Ο κύριος Βέμπερ ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι προσπάθησε ο ίδιος να περάσει ψήφισμα κατά της Τουρκίας την επόμενη εβδομάδα και ότι τον μπλόκαραν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Αυτό εννοεί με την Ευρωπαϊκή Αριστερά, γιατί έγινε και επίσημη ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για το θέμα. Τώρα, η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε και είπε ότι δεν συνέβη ποτέ αυτό και ότι θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει ρητή στάση κατά της Τουρκίας, ενώ ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Δεξιά είναι fake news, διότι δεν έγινε ποτέ ψηφοφορία για το θέμα και ότι αν γινόταν, η αριστερά και οι σοσιαλιστές δεν έχουν την πλειοψηφία πρακτικά να το μπλοκάρουν. Και κατηγόρησε μάλιστα για ελαφρότητα τόσο την Ευρωπαϊκή Δεξιά όσο και τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια. Σαράντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα στρολάρει ο Βέμπερ. Όχι, θα σας πω το εξής. Εγώ νομίζω ότι αυτή η δήλωση μάλλον είναι κατά παραγγελία κάποιων εγχώριων κύκλων. Και για να την παίξουμε εδώ, για να υπάρχει κάτι να λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πρέπει να πούμε ότι οχλήσαμε ακριβώς γιατί μάθαμε τις θέσεις του κυρίου Βέμπερ. Εγώ θα περίμενα ο κύριος Βέμπερ και οι χριστιανοδημοκράτες στην Ευρώπη να πιέζαν τις κυβερνήσεις τους έτσι ώστε να ήταν και η Ελλάδα παρούσα στις σκέψεις όπως αυτή που γίνουν στο Βερολίνο για τη Λιβύη. Μάλιστα. Δεν το νομίζω ότι μας άφησαν να παίξουν οι Γερμανοί και έχει να δίκιο. Ας αφήσουμε τις ανέξοδες δηλώσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή άκουσα το όνομα του κ. Ανδρουλάκη τώρα και το θυμήθηκα. Σε μια συνεδρίαση κομματικών οργάνων. Είπε το εξής, ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αποβληθεί από τις συνεδριάσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό σχετίζεται με αυτά που λέγαμε πριν. Ναι. Τι συμβαίνει πια σε αυτό το έρμο το κοινάλ. Διότι πρέπει να αποφασίσει ποια είναι η στρατηγική πλεύση αυτού του χώρου. Το πρόβλημά τους πρέπει να καταλάβουν είναι το εξής, ότι ή θα μπουν σε μια λογική συμμαχιών, με διακριτούς ρόλους, με σεβασμό του ενός απέναντι στον άλλον, της αυτονομίας του, βεβαίως. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να αφομοιώσουμε όλο τον χώρο του. Δηλαδή, θα του βλέπατε κοινάλ. Να το προχωρήσω, αλλά, θα βλέπατε ένα προσκλητήριο στο ίδιο τραπέζι Τσίπρας γεννηματά. Και πρόταση, συμμαχία, διακριτούς ρόλους, αντιπροεδρία εσύ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπροστά μας εκλογές με απλή αναλογική. Ένα λεπτό. Ο Άρης σας πρότεινε και μοντέλο ήδη. Πρόεδρος ο Τσίπρας, αντιπρόεδρος γεννηματά. Χωρίς διαμεσολαβητές. Χωρίς διαμεσολαβητές. Τσίπρας, συμμαχικό σχήμα, Τσίπρας προεδρία και αντιπροεδρία κυρία γεννηματά. Σημασία έχει, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, σε μια τέτοια προοπτική να υπάρχει η αντίστοιχη προγραμματική σύγκληση. Σωστό. Αλλιώς δεν υπάρχουν συμμαχίες στέρες. Αυτό το βλέπετε. Αλλιώς δεν υπάρχουν συμμαχίες στέρες. Όπως είναι τα πράγματα. Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αναζητήσουμε ένα τέτοιο δρόμο. Επιβάλλεται να κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση και με βάση την πραγματικότητα της απλής αναλογικής τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Αλλά τώρα εδώ πέρα βλέπουμε πραγματικά επιτρέψτε μου για τη φράση, μια συμπλεγματική στάση από το μεριάς του Κινάλ. Τι θέλει επιτέλους να κάνει, επειδή είπατε τι συμβαίνει στο δόλιο το Κινάλ. Και πηγαίνουμε σιγά σιγά για προς το κλείσουμε της κουβέντας. Στα δικά σας εσωτερικά, μπορώ να βάλω το ίδιο ερώτημα, τι συμβαίνει στον δόλιο το ΣΥΡΙΖΑ. Και ξεκινάω, για παράδειγμα, από την περιπετειώδη ιστορία του Νίκου Παπά τις τελευταίες εβδομάδες, όπου και αυτοκριτική έγινε και πολύ αυστηρή κριτική από συντρόφους σας στον Νίκο Παπά έγινε. Καταρχήν το θέμα θεωρείται λήξαν. Και ακόμα πολλοί κόσμος ψάχνετε από τους κόσμους. Ή περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Εγώ θέλω με αφορμή αυτό το συμβάν, που ήταν μια δύσκολη στιγμή και για τον ίδιο τον Νίκο τον Παπά, ο οποίος νομίζω εντελώς καθαρά έκανε μια δήλωση όπου μίλησε για λάθος και στο ύφος και για λάθη ουσίας. Είναι τα λόγια του μέσα από την δήλωσή του. Θέλω να κάνω την εξής επισήμανση. Ποτέ άλλοτε ένας χώρος συλλογικά δεν είχε μπορέσει με έναν αυτοκριτικό τρόπο να τοποθετηθεί και για τέτοιες καταστάσεις, αλλά ακόμα και πριν υπάρξει αυτό το συμβάν, που προφανώς δεν έχει να κάνει με τις προεκτάσεις που επιχειρείται από την άλλη πλευρά, διότι εδώ πέρα κοντεύουμε να ξεχάσουμε τι έχει γίνει τόσα χρόνια και στεκόμαστε σε μια
υποκλαπίσα συνομιλία με τα χαρακτηριστικά που έχει. Δεν ποτέ έχει διαψεύσει το περιεχόμενό τη όμω. Ποτέ άλλο. Δηλαδή, ουσιαστικά πολιτικά μιλώντα. Μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα ότι διαψεύστηκε και παρέπεψα στην ίδια τη δήλωση. Αλλά ποτέ άλλοτε δεν είχαμε μια συλλογική, αυτοκριτική αποτίμηση του κυβερνητικού έργου ενός κόμματος που έχει χάσει τις εκλογές. Πέστε μου, μετά το 1974, είτε η Νέα Δημοκρατία είτε το ΠΑΣΟΚ, κάνανε αυτό που έκανε, όχι τώρα με αφορμή. Επειδή το λέτε, Παπά, κύριε Σκουρλέτη, επιτρέψτε μου να πω ότι άλλα περίμενε ο κόσμος. Όχι ο κόσμος της αριστεράς. Αυτό είναι άλλη σχέση με την πολιτική. Η πολιτική, λοιπόν, για να ξανακερδίσει τον κόσμο, για να εμπνεύσει νέους ανθρώπους, για να μην είναι μόνο μια κουβέντα ανάμεσά μας, δηλαδή εσάς έμπειρους δημοσιογράφους και εμένα που από τα 16 μου χρόνια, ας πούμε, είμαι οργανωμένος, αλλά να αφορά τους πολίτες με έναν συμμετοχικό τρόπο, πρέπει να έχει την ικανότητα συλλογικά να μιλάει για τα λάθη της, να μιλάει για τα κέρδη της, τις επιτυχίες της. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα άλλο δείγμα γραφής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε πηγαίνοντας για το συνέδριό του εδώ και πάρα πολλούς μήνες, καταθέτοντας ένα συλλογικό αυτοκριτικό κείμενο. Αυτή νομίζω ότι είναι η δύναμή μας. Με ένα πιστεύει και ο κόσμος, γιατί υπάρχει ανησυχία και στον κόσμο της αριστεράς, ο οποίος διερωτάται τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την υπόθεση. Μια τελευταία ερώτηση, είπατε πριν από λίγο, 16, από 16 χρόνων οργανωμένος. 16 μισό. Κλείνει ο κύκλος του Πάνου Σκουρλέτη στη θέση του γραμματέα. Θα θέλατε να παραμείνετε στη θέση του γραμματέα? Θα σας πω. Και εδώ πάλι θα απαντήσω μέσα υιοθετώντας μια άλλη λογική. Δεν είναι προσωποπαγή η θέση. Δεν είναι προσωποπαγή η θέση. Ούτε εγώ όταν τον Σεπτέμβριο. Θα σας πω. Ούτε το Σεπτέμβριο του 2018, ναι, μετά από 4-4,5 χρόνια στην κυβέρνηση, δεν συμμετείχα το καν στην προηγούμενη πολιτική γραμματεία. Όταν με προτείνανε, που ήταν μια πολύ τιμητική για μένα πρόταση, τελικά αποδέχτηκα ακριβώς. Διότι υπήρχε μια συλλογική πρόταση η οποία ήταν τιμητική και για μένα, αλλά και κυρίως ζητούσε μια επιπλέον στράτευση. Άρα θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει κανείς να το προσεγγίζει. Μιλάω για τον εαυτό μου με τόσο απόλυτο τρόπο, με προσωπικά κριτήρια αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις πρώτης, δεύτερης ευθύνης. Στην επόμενη πρόσκληση, ο κύριος Σκουρλέτης θα είναι γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και δεν απαντήσατε στην τελευταία ερώτηση μου, ότι ήταν πολύ κομμάτι. Όχι, θέλω να σε πω. Είναι θέμα που δεν με απασχολεί προσωπικά αυτό το πράγμα. Με απασχολεί πώς θα πάμε καλύτερα. Δεν θα σας τρολάρω περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.